Με τη Βίκυ Καγιά, η οποία μίλησε για την Έλληνα Χριστοπούλου. Αχ, τι φωτιές μας ανάβει τώρα για τη Βίκυ. Καλησπέρα και καλησπέρα. Εμείς μας γνωρίζουμε, τα έχουμε ακούσει. Τι γίνεται. Δεν τα είδες. Όχι. Άστε, Δημήτρη, κοίταξε. Θα γίνει σήμερα... Παιδιά, όντως θα γίνει τόσο χαμός. Εσύ γιατί τίθηκες, Έλενα Χριστοπούλου, σήμερα, πες μας. Η Βίκυ μας έχει συνηθίσει πάντα να απαντά στους δημοσιογράφους και χωρίς φίλτρα να λέει τα πράγματα ως έχουν. Χωρίς λουλουδάκια και πεταλουδίτσες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σωστό, σωστό. Να την ακούσουμε. Πάμε να το δούμε. Σήμερα ήρθες χωρίς μακιγιάζ, στην κοπή της Πίτας. Γενικά, εγώ κυκλοφορώ χωρίς μακιγιάζ, αλλά σήμερα με βρίσκεται σε μια πολύ επίπονη κατάσταση. Έχω πάθει ψήξη. Και έχω πάθει και λουμπάγκο. Πώς θα έπαθες όλα αυτά. Αφού κάνω το μοντέλο στα γεράματα. Είδαμε κάτι story με πισίνες και... Ναι, με πισίνες, με πάρα πολύ φοριά. Με καλοκαιρινά, καλοκαιρινή συλλογή. Μπιάνκα. Δεν μπορεί χωρίς τη μαμά. Σε συνόδευσε σήμερα. Φυσικά, γιατί το σχολείο της είναι δίπλα και με συνόδευσε. Μην κάνει να φαίνεται όμως, Μπιάνκουλα. Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται. Α, σίγουρα, εντάξει. Έλα, έλα. Είναι η επόμενη Sonic Star. Η Μπιάνκα το έχει κερδίσει το χιλιάρικο πάρα πολλές φορές στο σπίτι που έχει κάνει δικό της styling και μου λέει «Μαμά, έχω κερδίσει τώρα εγώ». Της λέω «Ναι, αγάπη μου, όλα τα λεφτά είναι δικά σου». Θα τρελαθώ αλήθεια. Και κάνει outfit και... Φυσικά όλα τα παιδάκια κάνουνε. Το Shopping Star το αγαπώ γιατί καλύπτει όλες τις ηλικίες και είναι τόσο πολύ φιλικό για όλους και ξεκούραστο. Γιατί δεν έχει κυτρινισμό, δεν έχει κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τα μικρά παιδιά να κάνουν το θέμα της εβδομάδας. Τι γίνεται με το GNTM, θα το δούμε ξανά. Έτσι και αυτή είναι η διάθεση του καναλιού. Τίποτα επίσημο δεν έχουμε ακόμη. Έχεις μιλήσει. Έχουμε μιλήσει πιο πολύ για το Shopping Star και γενικά και ότι υπάρχει μια διάθεση να γίνει. Επίσημα ανακοίνωση δεν έχουμε για τίποτα ακόμη. Ούτε καν για το budget. Ούτε έχουμε υπογράψει, όχι. Η επιτροπή θα είναι η ίδια, αν είναι η διάθεση αυτή. Από ό,τι ξέρω. Ναι, έχω ακούσει και εγώ διάφορα πράγματα, αλλά δεν μπορώ. Έχω διάφορα σενάρια. Δεν θες εσύ να είσαι στην ίδια επιτροπή με την Ηλιάνα. Θα αστειεύεστε τώρα. Το έχεις δει, το έχεις διαβάσει. Πραγματικά. Πολλά, δεν το έχω διαβάσει, το έχω ακούσει και δεν το πήρα στα σοβαρά. Ότι έχεις θέσει βέτο ή εγώ ή η Ηλιάνα. Ναι, και την πρώτη χρονιά είχα θέσει βέτο για τον Δημήτρη. Όλο βέτα θέσατε. Τι προβλήματα έχω εγώ. Βίκυ βέτο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την Ηλιάνα. Είσαι εσύ που φέτος συνεργαστήκαμε όλοι πάρα πολύ αρμονικά. Ήταν η δεύτερη χρονιά και λυθήκανε τα πράγματα. Εγώ προσωπικά, σαν Βίκυ, δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανένα συνεργάτη μου. Από εκεί και πέρα, αν έχουν κάποια μεταξύ τους συμφωνία που εγώ δεν την γνωρίζω, δεν ξέρω να σας πω. Η δική μου πληροφόρηση όμως δεν θα αλλάξει κάτι. Από εκεί και πέρα και πάλι δεν έχω κάποια επίσημη. Κυρία Χριστοπούλου, θα τη δούμε ξανά στη θέση δηλαδή του κριτή. Όχι, γιατί... Δεν μπορούμε γιατί έχει πάει σε άλλη εκπομπή. Ούτε αν είναι από την έσωση το GNTM θα μπορέσει να επιστρέψει. Δεν νομίζω να γίνεται αυτό στο Star γενικά. Όποιος φεύγει από το κανάλι δεν επιστρέφει. Αλλά όχι επειδή έχουν κάποιο θέμα προσωπικά με την κυρία Χριστοπούλου. Οποιοςδήποτε φεύγει δεν γυρνάει στο κανάλι. Αντικαταστάτηρα έχει πέσει στο τραπέζι κάποιο όνομα. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω κάτι. Την έχεις δει την κυρία Χριστοπούλου στο My Style Rocks. Φυσικά. Τι είμαι καλό, την έχω δει. Πώς φαίνεται. Μα την έχεις δει. Πάρα πολύ καλή. Είναι μετρημένη όπως πρέπει να είναι. Το My Style Rocks πώς φαίνεται. Κοίτα, δεν είναι του τύπου μου. Δεν θέλω να πω κάτι το οποίο είναι άσχημο, γιατί δεν θα το πω, δεν το στείλω να λέω άσχημα πράγματα. Απλά δεν μου αρέσει σαν κόνσεπτ. Θα ήθελα να υπάρχει ένα θέμα, όπως έχουμε εμείς ένα θέμα. Κατάλαβες το. Έτσι, ψυχολόγητα, αντίθηκα έτσι, γιατί έτσι ήθελα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ είμαι απέναντι. Στο Shopping Star. Γι' αυτό σε ρώτησα, επειδή είναι μια εκπομπή που είναι ανταγωνιστική σε εισαγωγικά. Όχι, δεν είμαστε ανταγωνιστικοί όμως ουσιαστικά. Μπορεί να είναι. Αυτό έχει να κάνει με μόδα. Έχει θεματολογία τη μόδα, αλλά ουσιαστικά είναι κάτι διαφορετικό. Και καλά κάνει και είναι διαφορετικό, γιατί να σου πω κάτι, τα ίδια projects να πηγαίνουν το ένα απέναντι από το άλλο, ποια είναι η χρησιμότητά του. Το θέμα είναι να υπάρχει και υγιής ανταγωνισμός και να υπάρχει κάτι διαφορετικό, να διαλέξει ο κόσμος το αρέσει ή όχι. Τα κορίτσια εκεί που σου φαίνονται. Δεν μ' αρέσουν εμένα πάρα πολύ. Έχω και μία πολύ φίλη μου και γνωστή που είναι από τη σχολή μου, η Τζέννη που είναι Ζάνα πια, που είναι ένα πολύ στυλάτο κορίτσι, έχει αποφετήσει από το Fashion Workshop που την αγαπώ πολύ. Ξέρω άλλα ένα-δύο κορίτσια που είναι πολύ όμορφες, αλλά δεν είναι του τύπου μου ο διαγωνισμός γενικά εμένα αυτός. Έχω ένα πολύ μεγάλο παράπονο. Είμαστε στο Shopping Star στο -3 και το MasterChef συμβαίνει στο -1. Ένα τάπερ τρία χρόνια. Δεν έχουν στείλει κάτω ποτέ. Του κριτέ συναντά. Ότι εδώ τα κάνουμε πασαρελίτσα, το μαγειρεύουμε, την ακούσατε. Φυσικά γιατί και εγώ είχα πει δεν κάνουμε μαγειρικούλα. Ήταν απάντηση. Κανονικά. Καλά μου έκανε. Λοιπόν,